Θλίψη και απογοήτευση προκαλεί η εικόνα τη πλάστων των αλικών. Ενώ έχουμε μπει στο καλοκαίρι, η είσοδό τη είναι κλειδαμπαρωμένη και οι υποδομές τη ρημάζουν. Η παραλία βρίσκεται σε άθλια κατάσταση εξαιτία των σκουπιδιών, ενώ ο περιβάλλον χώρο θυμίζει ζούγκλε εξαιτία τη οργιώδου βλάστηση. Από τι αρχέ του Μαΐου βλέπετε υπάρχει εδώ μία κλειδαριά. Μέσα ο χώρο, επειδή μπήκα μέσα, και είδα, είναι σε αθλία κατάσταση και καταλαβαίνετε πόσο μόνο, δεν είναι μόνο τα χόρτα. Όλο το παραλιακό μέτωπο είναι σε αθλία κατάσταση. Καταλαβαίνετε από σκουπίδια, από, από. Λοιπόν, πού θα πάει αυτή η κατάσταση εδώ πέρα. Είναι το πιο ψαχνό κομμάτι της συνοικίας των νέων παγασών. Αυτή η κατάσταση προκαλεί την οργισμένη αντίδραση του Προέδρου του Εξουαριστικού Συλλόγου Νέων Παγασών που θα προτείνει στο Δήμο του Βόλου να αναλάβει τη λειτουργία της πλάσης των αλικών. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα να αναλαβει τη λειτουργια της πλασης των δεν χρειαζονται πολλα πραγματα να καθαριστει να ανοιχτεί η πλάζ αυτή και ας βάλει ο Δήμος ένα-δυο άτομα απλώς να υπάρχει παρουσία τους εδώ πέρα, να μπαίνει ο κόσμος μέσα και αν θέλει ο Δήμαρχος, διότι θα χρειαστεί και αυτό, ας βάλουν μερικά ε, ανα, αναψυκτικά, κανένα καφέ, να μπορεί να λειτουργήσει και βλέποντας και κάνοντας. Να το αναλάβει ο Δήμος, λέει το Να το αναλάβει ο Δήμος, διότι όλα τα εξώδικα τα οποία έχει κάνει πάρα πολλά μέχρι σήμερα, νομίζω ότι δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα. Η πλάζ των αλικών που έχει εκμισθωθεί σε ιδιώτη έω το 2025 με τίση αντίτιμο ύψου 36.500 ευρώ λειτουργήσε πέρυσι κανονικά. Ο ιδιώτη κατασκεύασε υποδομέ για τη λειτουργία αναψυκτηρίου, ενώ ανακαίνισε τι καμπίνε και τοποθέτησε ομπρέλε και ξαπλώστρε. Υπήρχε ωστόσο αντίτιμο ύψου 3 ευρώ για την είσοδο στι εγκαταστάσει τη πλάζ. Δεν μπορεί να έρχεται μια οικογένεια εδώ πέρα και να θέλει 20 ευρώ. Μόνο Το αντρόγινο με δύο παιδάκια θέλει 20 ευρώ. Δηλαδή θα έρθει αυτό το αντρόγενο μία φορά το μήνα, αν θα μπορέσει να έρθει και όλα. Λοιπόν, δεν έδιναν να εισπραχτούν. Εγώ κάνω έκκληση και πάλι στο Δήμαρχο να ανοιχτεί η πλάζ χωρίς είσοδο καθόλου και να μπορέσει ας πούμε και τα έξοδα των υπαλλήλων και αυτά, εάν έχει προσιτές τιμές, σε αυτά που θα διαθέτει η πλάζ, νομίζω ότι θα τα βγάλει.